Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο πανέμορφο εξοκλήσι του χωριού μας, τον Άγιο Γιώργη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γίνεται ο καθιερωμένος αγώνας ανωμάλου δρόμου, μαθητικός αγώνας για τα παιδάκια του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Έτσι και φέτος διοργανώσαμε μία πολύ καλύτερη εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή για να τρέξουν όλα τα παιδάκια του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Ο όσα πρώτος, παιδιά τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν περίπου 60 που τρέχαν, 30 από την πρωτοβάθμια και 30 από την δευτεροβάθμια. Όλα τα παιδιά τερμάτισαν. Το πρώτο παιδάκι που τερμάτισε, του γυμνασίου και του δημοτικού οι πρώτοι, θα πάρουν από ένα αρνί το οποίο δίνει κάθε χρόνο η Εκκλησία. Βέβαια σήμερα βραβεύουμε όχι τον πρωταθλητή, απλούστατα τη συμμετοχή που έχουν όλα τα παιδάκια σε αυτόν τον αγώνα. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους εορταζόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες στο Γιώργο, στη Γεωργία, σε όλους που έχουν την τιμητική του σήμερα. Ήταν μια ωραία εκδήλωση την οποία είχαν διοργανώσει τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κουτσοπόδι, με αφετηρία από το χωριό έως τον Αγιώργη. Έτρεξαν τα παιδιά, πήραν τα βραβεία τους, έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, συμμετείχαν πάρα πολλοί, βέβαια όλοι οι μαθητές και πάρα πολλοί από το χωριό, από το Κουτσοπόδι, και ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την τοπική κοινότητα Κουτσοποδίου. Ελπίζω και εύχομαι να γίνει θεσμός και για τα υπόλοιπα χρόνια και να γίνει του χρόνου ακόμα καλύτερα και να προσφέρει αυτή τη χαρά σε όλα τα παιδιά. Καλή σας μέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά στους Γιώργηδες και στις Γιωργίες. Είχαμε την τιμή σήμερα να βρεθούμε εδώ στο χωριό του Κουτσοποδίου. Είναι μια σχολική γιορτή της πρωτοβάθμιας του Δημοτικού του Κουτσοποδίου και της δευτεροβάθμιας του Γυμνασίου. Είχαμε την τιμή να βρεθούμε λοιπόν εδώ. Όντως, όπως είπε ο κύριος Κούφης, διεξάχθηκαν κάποιοι αγώνες από το κέντρο του χωριού, από την πλατεία, με τερματισμό τον Άγιο Γιώργιο. Χαρήκαμε πάρα πολύ, είδαμε ότι τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν. Του χρόνου θεωρώ ότι θα είμαστε και εμείς αρρωγή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας να γίνουν πιο οργανωμένοι αγώνες. Ό,τι γίνεται σε σχέση με τα παιδιά είναι πάντα καλό και θετικό. Και θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ στα παιδιά τώρα που φτάνουν και στο τέλος σχολικής χρονιάς να δώσουν τις τελευταίες τους δυνάμεις για να ευχαριστηθούν και αυτά το καλοκαίρι, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από ξεκούραση. Κάναμε μια προσπάθεια φέτος να αναβιώσουμε αυτό το έθιμο που κρατάει περίπου μισό αιώνα και παραπάνω. Είναι ένα πολύ παλιό ξοκλήσι, φτιαγμένο επί τουρκοκρατίας. Είναι από τα παλιότερα ξοκλήσια του νομού μας. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή των παιδιών, το διασκέδασαν, το χάρηκαν όλοι και όλο το σχολείο. Θεωρώ ότι τα τρόπαια πηγαίνουν μαζί με τον Άγιο Γιώργιο, τον τροπεοφόρο.